θυμούμαι κάποτε που είχε πάει ο Παπαϊφρέμ από τα Κατουνάκια στο, στο Ιεροσόλυμα και μετά που επέστρεψε πήγαμε να, να δούμε, να το καλωσορίσουμε τέλος πάντων και του λέμε γέροντα τι είδες στα Ιεροσόλυμα που πήγες και λέει εκεί στα Ιεροσόλυμα επειδή ήταν πολλές οι εντυπώσεις έτσι το ένα μετά το άλλο και η κούραση της πορείας, του ταξιδίου κτλ. Δεν μπορούσα να καταλάβω και πολλά πράγματα. Αλλά τώρα που επέστρεψα στα Κατουνάκια, ένα-ένα έρχεται πίσω και έχω αγαθές μνήμες μέσα μου. Και το βράδυ θα κάνω προσευχή μου, ενθυμούμαι τον Γολγοθάν, τον Πανάγιον Τάφον, το σπήλαιο της Βηθλεέμ, ενθυμώ όλους εκείνους τους χώρους και αναπαύεται το πνεύμα μου έστω και με την αγαθή αυτή μνήμη. Διότι αγιάζει ο άνθρωπος και η μνήμη του και ο νους του και η καρδία του και ολόκληρον το είναι του. Έτσι και εμείς μαζί μας έχουμε, επήραμε αγαθές μνήμες ώστε να τις έχουμε κοντά μας στις ώρες της προσευχής μας, της δυσκολίας μας, των δοκιμασιών μας, της εχριστός ζωής μας, να ανακαλούμε τις αγαθές μνήμες και να έχουμε τρόπο να σαν ένα λιμάνι από το οποίο θα παίρνουμε ενίσχυση και παρηγορία στη δική μας ζωή. Παρεμπιπτόντος δε, όπως είπα και στην προηγούμενη εκδρομή, ο γέροντας είχε πει το εξής και θα το πω έτσι ως εμπαρόδο. Εγώ περίμενα να μας πει για τον Γολγοθά, για τον Πανάγιον Τάφο, τέλος πάντων ότι τρόπον δεινά τον εσυγκίνησαν πολύ. Βέβαια όλα αυτά είναι συγκινητικά. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να πάει εκεί στον χώρο του Γολγοθά, εκεί στον τόπο που ο Κύριος σταυρώθηκε και να μην ας πούμε ραγίσει η καρδιά του. Εάν τον βράχον εκείνον τον ράγισε ο Θεός, πόσο μάλλον την καρδιά τη δική μας. Αλλά θυμάμαι έλεγε ο γέροντας ότι παντού εσυγκλονίστηκα. Αλλά όταν πήγα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, εκεί έσπασε η καρδιά μου και είναι χίλια κομμάτια. Και είπα πώς ο Θεός εγεννήθηκε σε αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτόν τον σπήλαιο, χωρίς παρηγορία πεταμένος έξω από την πόλη. Και τέλος πάντων αυτός ο Θεός ο οποίος μπορούσε να κάνει τα πάντα περί του εαυτού του και όμως αθορύβος, μακριά από κάθε κοσμικότητα, σε μια νύχτα, την πιο παγωμένη νύχτα του χρόνου, την πιο μεγάλη νύχτα του χρόνου, σε έναν τελείως περιφρονημένο χώρο, αυτός ο οποίος τα πάντα δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, αυτός γεννήθηκε σε εκείνον τον χώρο. Και όταν επέστρεψα λέει στο κελί μου και μπήκα μέσα και είδα κουβέρτες, και τι κουβέρτες είχε αυτός, τέλος πάντως. Και είδα τρόπον να το τι είχα εγώ εντράπηκα και είπα εάν ο Θεός γεννήθηκε σε το σπήλαιο, εγώ τι, πώς μπορώ να χρησιμοποιώ όλα αυτά τα πράγματα. Είδα κατσαρόλες, είδα μπρίκια, βέβαια αν σας περιγράψω τις κατσαρόλες του, ούτε οι σκύλοι μας δεν τρώνε μέσα. Και αν σας πω το κρεβάτι του, ούτε τα γουρούνια μας δεν τα βάλουμε εκεί μέσα. Και όμως, εθεώρησε αυτόν το χώρο το δικό του, σαν τρόπο δεινά, μια πολυτέλεια, μια υπερβολή. Και από τότε έλεγε καμιά φορά, του λέγα γέροντα, μικρό το κελί σου, ο Θεός γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, μέσα στο σπήλαιο. Και αν σκεφτώ τη σπηλιά του Θεού, τότε τι θα πω περί του εαυτού μου. Βλέπετε ότι επιστρέφοντας από αυτούς τους τόπους πρέπει να πάρουμε πολλά μαθήματα και ο Θεός πρέπει να τον αφήσουμε να μας μιλήσει μέσα στην καρδιά μας και να μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα και να μας διδάξει πρώτα απ' όλα αυτή τη μεγάλη αγάπη την οποία αυτός είχε, η οποία σημαίνει θυσία. Έτσι, βλέποντας τον Χριστό επί του Γολγοθά σταυρωμένο με ανοιχτά σαγκάλας που λέει και το τροπάριο ίνωσα στα ύπλωσα στα σπαλά μας και ίνωσα στα το πριν διεστώτα. Τρόπον την άσαν ο Θεός άνοιξε τις αγκάλες του και αγκάλιασε τον κόσμο ολόκληρο και ίνωσε τον κόσμο εις έναν. Βλέποντας τον Χριστό εκεί σε εκείνον τον χώρο, τότε ποιος από εμάς μπορεί μέσα στην καρδιά του να επιτρέψει να υπάρξει έστω και ίχνος μίσους. Το να μας μισούν οι άνθρωποι, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Αλλά εμείς μες στην καρδία μας δεν μπορούμε, είναι αδύνατον, δεν μπορεί να σταθεί μες στην καρδία του ανθρώπου έστω ίχνος, το παραμικρό ίχνος μίσους ή κακίας απέναντι άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί να παραμείνει ο Θεός σε αυτόν τον χώρο. Αλλά και μας ελέγχει και ο ίδιος ο Θεός. Όταν εμείς δεν μπορούμε πολλές φορές ή δεν θέλουμε μάλλον να καθαρίσουμε την καρδιά μας από αυτά τα πράγματα. Και ακόμα όταν μας πνίγουν τα δικαιώματά μας και αυτό είναι το δικαίωμα μου και έτσι πρέπει και η αξιοπρέπειά μου και ξέρω εγώ
χίλια δυο πράγματα τότε όταν φέρνουμε μέσα στο νου μας τον Θεό, ο οποίος έπαθε υπερημών χωρίς κανένα δικαίωμα, χωρίς καμία, ας πούμε, ούτε λόγον καν, έτσι, βλέπετε, αυτός ο σαμνός άμωμος εναντίον του Κύριου, άφωνος, λέει η Γραφή. Ο Ισαΐας ο προφήτης είδε τον Χριστό 800 χρόνια σαν έναν πρόβατο, άφωνο. Μπορούσε κι αυτός να κάνει τα πάντα. Ή αν ήθελα, του λέει Πέτρε, μπορούσα να παρατήσω 12 λεγιώνες αγγέλων, να τα κάνω όλα άνω κάτω. Αλλά αυτός παρέμεινε εκουσίως και τα έκαμε αυτά όλα για να δείξει σε εμάς. Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάντων υπογραμμών, ή να επακολουθήσω με τη σύγχυση αυτού. Άφησε σε εμάς δηλαδή παράδειγμα ο Χριστός και ανακολουθούμε τα ίχνη του. Ώστε λοιπόν στις δικές μας δοκιμασίες, στις δικές μας δυσκολίες, δεν μπορούμε, εάν θέλουμε να τον ακολουθούμε, να ακολουθούμε άλλο δρόμο εκτός από τον δρόμο που περπάτησε αυτός. Το δικαίωμα, οι επαναστάσεις, οι ανταρσίες, το αυτό απαιτεί αξιοπρέπειά μου και αυτό θέλω και χίλια δυο πράγματα μπορεί κοσμικά να στέκουν, αλλά πνευματικά δεν στέκουν. Πνευματικά στέκει μόνο ο Σταυρός του Χριστού.